Το 2019 είναι χρονιά αποφάσεων και επιλογών. Είναι χρονιά που μπορεί να γίνει αφετηρία για μια καλύτερη Ελλάδα, αλλά και μια καλύτερη Ρόδο. Είναι η χρονιά του πολίτη, ο οποίος τόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό, όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, καλείται με ευθύνη να κρίνει, να συγκρίνει και να αποφασίσει για το μέλλον και το μέλλον των παιδιών του. Ζήσαμε πολλές διαψεύσεις τα τελευταία χρόνια. Η αναξιοπιστία φύγησε κόκκινο. Η πολιτική απαξιώθηκε και συνεχίζει να απαξιώνεται. Μέσα σε ένα κλίμα εκβιασμών και συναλλαγών, την ίδια στιγμή που σημειώνονται υποχωρήσεις σε μείζωνα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούν να ξαναδώσουν αξιοπιστία στην πολιτική, αξιοπρέπεια στην Ελλάδα, αξιοκρατία παντού. Για την αναγέννηση της πατρίδας μας, όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή, στην πρώτη γραμμή. Την αναγέννηση έχει ανάγκη και η Ρόδος μας. Έχει μείνει πίσω. Η αδράνεια, η ανικανότητα, ο λαϊκισμός, ο κομματισμός ψαλιδίζουν τις πραγματικές μας δυνατότητες. Χρειάζονται σχέδιο και αγώνας για να αλλάξουμε τα πράγματα. Να ξαναδώσουμε στη Ρόδο τη λάμψη που μας αξίζει. Βγήκα μπροστά γιατί δεν πάει άλλο. Για μένα δεν μετρούν τα αξιώματα. Μετρούν οι αξίες. Αυτές πρέπει να ξαναζωντανέψουμε και να εργαστούμε συλλογικά και υπεύθυνα για τον τόπο μας. Αυτό το μήνυμα αγκαλιάζουν όλο και περισσότεροι Ροδίτες. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ενωμένοι, αποφασισμένοι να ανεβάσουμε τη Ρόδο μας ψηλότερα. Μας περιμένει πολλή δουλειά που αξίζει να την κάνουμε για να ξαναγίνουμε περήφανοι για αυτόν τον τόπο, περήφανοι για τη Ρόδο μας, για τους Ροδίτες, για τους Έλληνες, για την πατρίδα.